Και πάμε τώρα σε έναν από τους ψυχρεμότερους, όσο μπορεί να είναι κανείς ψυχρεμός σε αυτές τις καταστάσεις, εμπειρογνώμονες, ο οποίος όμως τον πρόσεξα στη δημόσια εκφορά του λόγου, ήταν εξαιρετικά προσεκτικός και θα έλεγα ισοβαρής στις επισημάνσεις του. Είναι ο κύριος Χρήστος Γκλαβόπουλος. Καλημέρα κύριε Γκλαβόπουλε. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπατε. Κύριε Γκλαβόπουλε, έχουν περάσει κάποια 24 ώρα, το σοκ σε όλη την κοινωνία, ακόμη και σε εσάς που είστε εξειδικευμένοι, είναι μεγάλο. Όμως θέλω με αυτή την απόσταση ως πραγματογνώμονας να μου πείτε ποιες κατά τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή, με αυτά που υπάρχουν, είναι οι βασικές διαπιστώσεις αυτής της τραγωδίας. Σαν πραγματογνώμονας βέβαια, με τεχνογνωσία διπλωματούχου, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανικού, μέλους ΤΕΕ, θα ήθελα να ακουστεί και αυτό. Λείπει ένα βασικό στοιχείο από την όλη εξέλιξη του θέματος. Το βασικότερο στοιχείο που για μένα πρέπει να βγει πολύ σύντομα στον αέρα είναι, και όταν λέω στον αέρα ενώ στη δημοσιότητα, είναι κατά πόσον ο σταθμάρχης του σταθμού Λαρίσης γνώριζε και είχε ενημερωθεί ότι στην γραμμή που έστειλε την βιβλιοθήκη αμοξοστοιχεία ήδη υπήρχε τρένο που ερχόταν με αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επ' αυτού. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε να σα ακούμε, λίγο πιο καθαρά. Ακούστε αυτό που είπα προηγουμένως. Ναι, ακούστηκε. Είπατε ότι δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής. Αν ο σταθμάρχης της Λάρισας. Δεν έχει βγει στη δημοσιότητα, ναι. Πείτε μου. Αν ο σταθμάρχης της Λάρισας είχε εικόνα ότι κατεβαίνει η εμπορική αμαξοστοιχεία στην ίδια γραμμή. Σωστά. Όχι, όχι είχε εικόνα. Είχε έγγραφη ενημέρωση. Α. Έγγραφη ενημέρωση με το λεγόμενο τηλεγράφημα. Μάλιστα. Γιατί για εσάς αυτό είναι καθοριστικό, παρακαλώ πολύ, για να το καταλάβουμε όλοι. Είναι καθοριστικό διότι αν το γνώριζε, τότε κρατώντας την σύνδεση στη διαγώνιο, στην ουσία έστελνε στο θάνατο το τρένο εν γνώση του. Όταν γνωρίζεις ότι στη συγκεκριμένη γραμμή έρχεται άλλο τρένο και αφήνεις να πάει εκεί το αντίθετα κινούμενο, τότε είναι σε γνώση του. Mm-hmm. Έχει κυκλοφορήσει από χθες δήλωση, δεν ξέρω αν ισχύει, κατάθεσης του σταθμάρχη νέων πόρων, που είναι η άλλη πλευρά. Και έχετε δίκιο εσείς που το επισημαίνετε ότι θα έπρεπε να μάθουμε τι καταθέτει ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι γνώριζε ότι 17 λεπτά κινούνταν πια η εμπορική αμαξοστοιχεία προς την κατεύθυνση που ανέβαινε η άλλη, στην ίδια. Ράγα, δεν το ξέρω. Ποιος το γνώριζε? Λέει ο σταθμάρχης νέων πόρων ότι είχε. Ναι, ότι είχε ενημερώσει το σταθμό. Έτσι λέει. Φέρεται να λέει, για να είμαι ακριβής. Αυτά. Εμείς σαν πραγματογνώμονες, μόνο αν αγγίξουμε ένα αντικείμενο μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, σαν τεχνικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Το γνώριζε και το δεν γνώριζε, εάν δεν υπάρχει έγγραφο, για μένα δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Διότι μεταφέρεται με το φέρεται να γνώριζε και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, η διαρροή είναι ότι ο σταθμάρχης, αυτό φέρεται, το τονίζω, να έχει πει ο σταθμάρχης νέων πόρων, ότι ο σταθμάρχης Λάρισας είχε ειδοποιηθεί 17 λεπτά πριν τη σύγκρουση ότι κατέβαινε εμπορικό τρένο. Πώς ενημερώθηκε? Αυτό είναι το θέμα τώρα. Γιατί άρα για σας πρέπει να Είναι καθοριστικό αυτό. Έγγραφα. Μάλιστα. Έγγραφα και μόνο έγγραφα. Άρα εδώ χρειάζονται απαντήσεις και από το σταθμάρχη, λέτε, των νέων πόρων, σωστά? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και φαντάζομαι ότι τις έχει δώσει τις απαντήσεις. Mm-hmm. Αλλά βγαίνει, δεν ξέρω πώς βγαίνει στον αέρα ότι τι είπε, αλλά οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν. Οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται. Όχι απλά δηλώσεις. Μάλιστα. Οι δηλώσεις για μας δεν είναι τίποτα. Σωστά. Εγώ απλά σας αναφέρω ότι. Συγγνώμη, δηλαδή που το. Όχι, καλά, πολύ καλά. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ο πραγματογνώμονας, με στοιχεία και όχι φέρεται. Γιατί το φέρεται είναι ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία φεύγει από την κάθοδο με κατεύθυνση προς Αθήνα στις 23.04, 15 λεπτά πριν τη μοιραία σύγκρουση. Αυτό φέρεται, λέει, ότι έχει καταγραφεί ως επικοινωνία. Φέρεται. Το τονίζω. Ναι, ας το δούμε στη δημοσιότητα. Ας το δούμε. Ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο, λοιπόν, που λέτε ότι είναι κυρίαρχο και είναι κομβικό, διότι τότε. Εν γνώση του. Ακριβώς. Είναι κομβικό. Κατανοητό γιατί, βέβαια, δεν είναι με απλή λογική. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, θα σας ρωτήσω. Εν γνώση του, εν αγνία του, ένας σταθμάρχης κάνει λάθος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καν η εμπειρία του. Κάνει λάθος.
Σας λέει κάτι αυτό? Δηλαδή στηριζόμαστε σε έναν, δύο, τρεις ανθρώπους και τέλος? Αυτό είναι κάτι το οποίο πια αρχίζει το κομβικό για τη δουλειά ενός μηχανικού, ότι δεν βασιζόμαστε σε λάθη τα οποία μπορεί να γίνουν από άνθρωπους, τα οποία μπορεί να γίνουν, αλλά δημιουργούμε μηχανισμούς τέτοιους που θα προλάβουν και θα διορθώσουν ένα λάθος. Mm-hmm. Τέτοιος μηχανισμός εποπτείας δεν υπήρχε δυστυχώς στο συγκεκριμένο σταθμό, στη συγκεκριμένη γραμμή. Υπήρχε αντίστοιχος μηχανισμός με το καινούριο σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί με ευρωπαϊκές προδιαγραφές πλέον από πλατή Θεσσαλονίκη Προμαχώνα. Mm-hmm. Αυτό στο κέντρο της διοίκησης Βόρειο Ελλάδος, εκεί στην Θεσσαλονίκη μάλλον, το οποίο θα επισκεφθόταν και ο Πρωθυπουργός μία μέρα μετά το συμβάν. Το οποίο μας είπε βέβαια ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι δεν λειτουργεί ακόμη. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, παρακαλώ. Ναι, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό τι είπε ο πρόεδρος. Μία επίσκεψη θα γινόταν πρωθυπουργός στο κέντρο αυτό. Θα είχαμε πλήρη διαβεβαίωση και εάν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, μπορεί κάποιος να πάρει το κέντρο τηλέφωνο, να πάει επί τόπου και να δει αν λειτουργεί ή όχι. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα. Οι δηλώσεις, αόριστες δηλώσεις, δημιουργούν ένα σκοταδιστικό κλίμα, πεσιμιστικό και υποτιμητικό έργων των οποίων έχουν γίνει. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο υλοποιήθηκε. Πείτε μου, μακάρι να έχει υλοποιηθεί και στο υπόλοιπο τμήμα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, επειδή λέτε ότι το έργο υλοποιήθηκε, τότε όλοι αυτοί οι μηχανοδηγοί που λένε ότι δεν λειτουργεί τίποτα μέχρι Θεσσαλονίκη, δεν ξέρουν τι λένε, έχουν άλλη σκοπιμότητα? Όχι, θα θέλαμε αυτό το οποίο λένε ότι δεν λειτουργεί να το τεκμηριώσουμε και απλά να το λένε. Μάλιστα. Οποιοςδήποτε λέει κάτι πρέπει να το τεκμηριώνει. Δεν είμαι υπέρ ή κατά των μηχανοδηγών. Όχι. Οποιοδήποτε. Είμαστε με συγκεκριμένα θέματα, δεν μιλάμε αορίστως. Αποδεικνύουμε αυτό που λέμε και αυτή είναι η δουλειά του κάθε ένα που θέλει να βγει δημόσια και να πει κάτι, αλλά κυριότερα λαμβάνοντας και υπόψη τη τραγικότητα του θέματος και την οδύνη των ανθρώπων που κλαίνουν τους δικούς ανθρώπους, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς προσεγγίζουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι χαοτικό για την ελληνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Πραγματικά χαοτικό, πάει πολλά χρόνια πίσω, αλλά ας επικεντρωθούμε στο συμβάν ως συμβάν και στις ενέργειες του μηχανοδηγού και ας πάμε 2 ώρες πριν, όχι παραπάνω. Γιατί αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Οι όποιες ευθύνες για την υλοποίηση, για, είναι επόμενο βήμα. Καθοριστικό βέβαια συντονισμό για το μετά τις 2 ώρες, μετά τις 2 ώρες πριν το αντικειμενό, mm-hmm. πριν τις 2 ώρες, καθοριστικό σημείο είναι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, η οποία είναι ο κεντρικός κόμβος λήψης όλων των πληροφοριών και των θέσεων, των εγκαταστάσεων και τα λοιπά, και των παραπώνων από ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, τρένο ΟΣΕ και τα λοιπά, Hellenic Train, και αυτός είναι το κεντρικό σημείο συντονισμού. Εάν αυτό το κεντρικό σημείο συντονισμού δεν ενημέρωσε την ανώτερη αρχή που είναι πολιτική αρχή, θα πρέπει να κάποιος που δεν το έχω δει να βγει από την ρυθμιστική αρχή των δρόμων και να πει 2 πράγματα. Να φύγει αυτό ένας κυκαιώνας ομίχλης ο οποίος υπάρχει. Εγώ θα το ήθελα αυτό. Έχετε δίκιο. Κύριε Κλαβόπουλε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από το ύψος τουλάχιστον, δεν ξέρω για πιο κάτω, των παλαιοφαρσάλων, μέχρι το ύψος της σύγκρουσης, σύστημα τηλεδιοίκησης μάλλον, δεν υπήρχε. Όχι. Μάλιστα. Αν υπήρχε, όχι, δεν είναι. Αυτό το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν είναι ότι οι φωτοσυμβάνσεις δυστυχώς στα μάτια των μηχανοδηγών δεν δείχνουν την αληθινή πραγματικότητα και έχουμε τον σταθμάρχη του στρατού της Λαρίσης, ο οποίος λέει θα δεις το φωτόσημο κόκκινο, πέρνα. Μα με κόκκινο δεν πέρνα, σταματάς. Που σημαίνει υπάρχει αναξιοπιστία ακόμα και στα φωτοσύμματα. Παραπάνω τι να πω, δηλαδή, όχι σηκώνω τα χέρια, μένω άφωνος στο πώς κάποιος μπορεί να σχολιάσει αυτή την πραγματικότητα, πώς να σχολιάσει τον κίνδυνο που πραγματικά ζουν οι μηχανοδηγοί, διότι όχι θα τρακάρουν, θα συγκρουστούν ένα τρένο, ότι δεν μπορεί να ενημερωθούν για ένα επικείμενο κίνδυνο μπροστά, ένα φορτηγό το οποίο έχει σταματήσει τις μέχρι τράγες, ένα αυτοκίνητο, ένα οτιδήποτε, ας πούμε, δηλαδή πάντα. Και αυτός είναι ένας πραγματικός φόβος για τους μηχανοδηγούς. Όχι για σύγκρουση. Τα φωτοσύμματα λοιπόν δεν δείχνουν την αλήθεια. Τα φωτοσύμματα, από ό,τι λένε, δεν λειτουργούν καν. Γι' αυτό είναι όλα στο κόκκινο. Σε αυτό τουλάχιστον το σημείο. Έτσι λένε.
Θέλω πώς να... επιτρέπουμε, πώς επιτρέπουμε, πώς λαμβάνουμε εμείς οι χρήστες των δρόμων, δηλαδή η Eleni Train, πώς αναλαμβάνει αυτό το κίνδυνο και επιτρέπει να κυκλοφορούν τα τρένα. Εδώ έρχεστε... Άλλο ερώτημα είναι αυτό. Είναι κομβικό όμως το ερώτημα που θέσατε. Κομβικό, γιατί, ναι. Γιατί εγώ είπα, κύριε Γκλαβόπουλο, ότι καθ' υπερβολή, αλλά το είπα. Χίλιες φορές να κάθονται όλοι τους και να πληρώνονται, μπας και συγκινηθεί ιδιώτης, δημόσιο, δεν ξέρω ποιος, να λειτουργήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Διότι διαφορετικά, γιατί να ξαναμπείς πάνω στο τρένο με αυτές τις συνθήκες. Αυτό που επίσης πρέπει να γίνει είναι να βλέπουμε θετικά μπροστά, βέβαια. Θετικά όσο γίνεται για τους υπόλοιπους εμάς Έλληνες που δεν μετήχαμε σε αυτό το τσαχνοδίνη σαν γονείς ή σαν φίλοι, σαν σύντροφοι, είναι ότι εάν υπάρχουν κάποια μέτρα, θα πρέπει να μένουμε να δούμε ποια είναι τα άμεσα, όπως είπε και ο Βασιλικός, θα περιμέναμε τον Γιώργο Μητσοτάκη να ανέβει στο τρένο και να κάνει το ταξίδι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για να ενδυναμώσει την πίστη στους πολίτες, σε εμάς όλους, ότι είναι ασφαλές το τρένο. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Εφόσον πληρούνται κάποιοι κανόνες, λέτε, ασφαλείας, φαντάζομαι. Η διαβεβαίωση για μένα ότι πληρούνται θα είναι αν δούμε τον πρωθυπουργό πάνω στο τρένο να κάνει το ταξίδι. Είστε σαφείς. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ρωτάει πάρα πολύς κόσμος. Για σας, το ότι γνωρίζουμε τα πάντα, τα πάντα, ξέρουμε αρκετά για την επιβατική αμοξοστοιχεία, για το σταθμάρχη, για το αν ήταν εκπαιδευμένος, αν ήταν έμπειρος, δεν ήταν κτλ. Εντάξει. Το γεγονός ότι για την εμπορευματική αμοξοστοιχεία έχουμε ακούσει λίγα, έχω εδώ πάρα πολύ κόσμο που λέει μπας και μετέφερε μέχρι και εκρηκτικά στη μαύρη, να το πω κοινώς. Οπότε γι' αυτό δεν μαθαίνουμε πολλά και εκεί οφείλεται και η έκρηξη. Αν μετέχει η έκρηξη, εάν υπάρχει έστω και υποψία ότι μπορεί να μετέφερε εκρηκτικά, διότι δεν αποφύγεται, δεν ξέρουμε τι είναι γραμμένο στο. Το CMR που πήγαινε και τι μετέφερε, αυτό θα προκύψει και από την έλεγχο, φαντάζομαι, της ενδρομοκρατικής, αν υπάρχουν ίχνη εκρηκτικών, τα οποία δεν εξαφανίζονται και μένουν εκεί. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο που φαντάζομαι έχει γίνει ή θα γίνει. Αλλά η έκρηξη είναι πράγματι πολύ προβληματική, έτσι πως έγινε. Από το βίντεο, το οποίο ήταν από κάμερα ασφαλείας, το οποίο όλοι μας είδαμε, θα ήθελα να επισημάνω ότι όταν ένας μηχανοδηγός ενεργεί την τη λεγόμενη άμεση παίδηση, δηλαδή παίδηση ανάγκης, μπλοκάρουν οι τροχοί του τρένου, οι οποίοι τροχοί είναι σιδερένιοι και τρίβονται πάνω στις ράγες. Η τριβή αυτών των τροχών πάνω στις ράγες δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες πίθες, οι οποίες θα ήταν ορατές στο βίντεο το οποίο είδαμε. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αυτό συσχετίζεται και με κάποιες δηλώσεις ορισμένων επιβατών αυτού του τρένου, που λέει ότι δεν αισθανθήκαμε να έχει παιδίσει, να τραβήθηκαν μπροστά, ας πούμε, από απότομη παίδηση. Άρα ήταν κάτι ξαφνικό, ήταν όχι ξαφνικό, ήταν κάτι που χρονικά και χωρικά στην αποστολή δεν έδωσε τη δυνατότητα του μηχανοδηγού να κάνει οποιαδήποτε κίνηση αποφυγής, όπως η άμεση παίδηση. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο άμεση παίδηση και να βλέπει το θάνατο να έρχεται. Δυστυχώς. Μάλιστα. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω το εξής. Ο άλλοτε υπεύθυνος ασφαλείας και κυκλοφορίας αμαξοστοιχειών της Τρένοσέ και πρώην μέλος Επιτροπής Ερευνών, ο κύριος Ρετσινάς, είπε σήμερα στη δημόσια τηλεόραση ότι αν λειτουργούσε έστω το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου κυκλοφορίας των τρένων που λειτουργούσε μέχρι τα τέλη του 20 στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπήρχε περίπτωση να μην προλάβουμε το λάθος του σταθμάρχη. Πώς το ακούτε αυτό? Πήγαμε πίσω 2 χρόνια. 3 χρόνια. Δεν μπορώ να πάω πίσω 3 χρόνια ακόμα. Το μόνο που πρέπει να πάμε πίσω είναι 2 ώρες και αφού ξεκαθαρίσει το συμβάν, σαν συμβάν και η πραγματική αιτία του στο χειρισμό του σταθμάρχη, τότε θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω, αν υπάρχει ανάγκη. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα πραγματογνώμονα. Είναι θέμα ανακριτικών αρχών που θα γίνει. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, διότι πρέπει να γίνει. Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε εμπειρία στην πραγματογνωμοσύνη, πόσο γρήγορα μπορεί να καταλήξουν οι πραγματογνώμονες στο βασικό τους συμπέρασμα, στο βασικό τους πόρισμα με αυτό το υλικό, από την εμπειρία που έχετε? Είναι θέμα μήνα, είναι θέμα μηνών? Όχι, όχι, όχι.
εργασία την οποία έχουν να κάνουν είναι τα συστήματα. Οι πραγματογνώμονες μελετούν τα συστήματα. Το σύστημα έλεγχο που θα κάνουν, έλεγχο της κονσόλας που είναι στο σταθμό Λαρίσης, κατά πόσον τα φωτάκια τα οποία έχει πάνω πραγματικά λειτουργούν και δείχνουν την αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, αν του ζητηθεί, θα δουν και τις συνομιλίες οι οποίες έχουν καταγραφεί. Αυτό το οποίο σας είπα, ο έλεγχος από τα λαμπάκια, τα φωτάκια, τα λοιπά πάνω στον πίνακα, μπορεί να χειροκροτηθεί κατά μέγιστο, δηλαδή να έχουμε την έκθεση του 15 μέρες. Βαριά-βαριά. Βαριά-βαριά, λέει. Ή αν το ζητήσει η εισαγγελία, δώστε ένα προκαταρκτικό έλεγχο, μία εβδομάδα κατά μέγιστο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Άρα για σας, κύριε Γκλαβόπουλε, πρέπει να πάμε 2 ώρες πίσω πριν τη σύγκρουση, να λυθεί όλο αυτό το φάσμα διεξοδικά και μετά ενδεχομένως να ανοίξει η έρευνα, γιατί προφανώς εδώ μιλάμε για μια πολυπαραγωγική κατάσταση, έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα εισαγγελέα, όχι πραγματογνώμονα. Μάλιστα. Εμείς σαν πραγματογνώμονες βέβαια μπορούμε να κρίνουμε τα τεχνικά στοιχεία τα οποία θα βγουν από την έρευνα της εισαγγελίας. Όχι όμως τώρα. Ένα δικό σας βασικό συμπέρασμα, αν θέλετε, υπό τον τύπο και μηνύματος που βγαίνει από αυτή την τραγωδία είναι ποιο? Δεν σας ακούω, κύριε Γκλαβόπουλε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο. Δεν μπορώ. Μάλιστα. Δεν μπορώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω κάποιο μήνυμα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοκαριστική. Εμπλέκει όλη την Ελλάδα, εμπλέκει τη λειτουργία της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα. Αδυνατό να βγάλω ένα μήνυμα. Μάλιστα. Να πω ο Θεός βοηθός, θα φανεί τετριμένο. Ίσως είναι το μόνο μήνυμα που έχω. Επανέρχεται ο φίλος ο Κώστας και λέει: επειδή είμαι γονιός και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Γκλαβόπουλος είναι γονιός, τα παιδιά του θα τα έβαζε στο τρένο αυτές τις ημέρες από εδώ και κάτω? Αν ακούστηκε η ανακοίνωση ότι επαναλειτουργούν οι γραμμές, θα το ρισκάριζε, λέει ο ίδιος? Θα τα έβαζα μόνο αν ο χώρας μας ανέβαινε στο τρένο, έκανε τη διαδρομή μία πάνω, μία κάτω και μας ενδυνάμωνε το αίσθημα ασφάλειας. Ναι, θα τα έβαζα μόνο τότε. Μάλιστα. Όχι πριν. Κύριε Γκλαβόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.